Σήμερα, αγαπητοί μου χριστιανοί, η πρώτη ημέρα της Αγίας Περιόδου του Πεντηκοσταρίου, γιορτή εορτών και πανήγυρης πανηγύριων στις εκκλησίες μας όλες, μέχρι της ημέρας αναλήψεως, ψάλλεται το Χριστός Ανέστη. Είναι το άσμα των ασμάτων, είναι το εμβατήριο του θριάμβου, είναι ο παγκόσμιος ύμνος προς τα Αναστάντα Χριστόν. Δύο λέξεις, αλλά δεν υπάρχει ζυγαριά να ζυγίσουμε τη βαρύτητα των δύο του των λέξεων. Έχουν μεγάλη βαθύτητα οι λόγοι αυτοί, διότι είναι το θεμέλιο της Αγίας μας Εκκλησίας, του πιστεύω, της πίστεώς μας. Χριστός Ανέστη το είπαν πρώτον ο άγγελος, το είπαν οι μαθητές του Χριστού, το είπαν εμμυροφόροι γυναίκες, το είπαν ο Απόστολος Παύλος βροντοφόνος εκήρυξε την Ανάσταση του Χριστού, το είπαν μυριάδες μυριάδων Αγίων και Μαρτύρων, το λέει και σύγχρονος γενεά Χριστός Ανέστη. Και όχι μόνον τα έμψυχα, οι άνθρωποι και οι άγγελοι, αλλά και αυτοί ακόμα οι νεκρά φύσεις εορτάζει σήμερα την Άσταση του Χριστού. Όπου αστρέψομεν, θα ακούσουμε βροντόφωνον το κήρυγμα της Αναστάσεως. Η γη που καλύπτεται από πράσινον τάπητα, θαυμάσιον τάπητα, που ύφανε η πανσοφία του Θεού, τα άνθη που σκορπούν το άρωμά τους, τα δέντρα που είναι γεμάτα από φύλλα, τα ριάκια που τρέχουν επί χαρίτος, τα άστρα που λάμπουν στον ουρανό καθαρότερο, ο ήλιος που λάμπει και αυτός ακόμη διαυγέστερο, τα πουλιά που κελαδούν πάνω στα κλαδιά, η μέλισσα που πετάει από άνθος σε άνθος, τα αρνάκια τα οποία παίζουν εις τα λιβάδια τα χλωερά, το παν με τη δική του γλώσσα όπως λέγει ο Σολωμός, όλα υμνούν την Ανάσταση του Χριστού μας. Και εμείς ταπεινοί διάκονε του Χριστού, έρποντες επί του φλοιού της γης, ψάλλομεν και εμείς και υμνούμε τον Αναστάντα Χριστόν. Μία απόδειξη θα αναφέρω της Αναστάσεως του Χριστού. Μία απόδειξη είναι αυτή, ότι ενώ η θρησκεία του Ναζωραίου επολεμήθη η μελίσσα όσον καμία άλλη ιδέα εις τον κόσμο, και όσον κανένα άλλο θρήσκευμα, και ενώ προσεπάθησαν οι εχθροί της να την πνίξουν εις λίμνη αίματος, εν τούτης η θρησκεία, η πίστης μας δεν έσβησε, αλλά η φλόγα της ανάπτει περισσότερο. Ομοιάζει με το καρφί, που όσο το χτυπάς, τόσο ενσαρκώνεται μέσα εις το ξύλο, και προσκυρών προς κέντρα λαχτίζει, όπως είπε ο Χριστός προς τον Παύλον, «Χτύπω όσο θέλεις». Αντί να ξεριζώσει το καρφί, το κάνεις να εισχωρεί βαθύτερο μέσα στη σάρκα του δέντρου. Έτσι είναι και η θρησκεία του Χριστού. Όταν πολεμείται, θριαμβεύει. Και νεότεροι και παλαιότεροι εχθροί του Χριστού, που επολέμησαν ποικιλοτρόπως των χριστιανισμών, είναι αγκάσαν εκ των πραγμάτων να ομολογήσουν ότι ιτήθησαν και ως άλλος ουλιανός ανέκραξαν, δεν είχε κάσμενα ζωρέ. Α, λόγια είναι αυτά. Ρητορικά λόγια, α, δεν είναι λόγια. Είναι μια αλήθεια που πολύ ατεχνώς την παρουσιάζομαι ενώπιόν σας, αγαπητοί μου χριστιανοί. Θέλετε αποδείξεις? 1, 2, 3. Το Χριστός Ανέστη το είπε ποιος? Ένας χωρικός. Δεύτερον, ένας ταπεινός εργάτης. Και τρίτον, στη σύγχρονο γενναία εννοώ, και ένα παλικαράκι 20 ετών. Και έχουν μεγάλη αξία αυτά τα Χριστός Ανέστη, διότι ελέγχθησαν μέσα εις βάρβαρα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ευκόλως εμάς δεν στοιχίζει τίποτα, Χριστός Ανέστη. Εκεί όμως το Χριστός Ανέστη στοιχίζει την ζωή σου, την θέση σου, το αξιώμά σου. Κίνδυνος τα πάντα να χάσεις, αρκεί όταν δημοσία ομολογήσεις την πίστη σου στον Χριστό. Το ένα λοιπόν, Χριστός Ανέστη, που ρίψουμε ένα βλέμμα εις ολοκληρωτικά άθεα καθεστώτα. Εκεί η θρησκεία πιέζεται επί κυριοτρόπος. Που πάνε πολλά χρόνια που στη Μόσχα, στο μεγαλύτερο αμφιθέατρο της Μόσχας,
ένας άθεος οπαδός του Μάρξ, ενώπιον χιλιάδων λαού των κατοίκων της πόλεως ομίλη εναντίον της Αναστάσεως και προσεπάθη με επιχειρήματα, με διάφορους λόγους να αποδείξει ότι η Ανάσταση είναι παραμύθι των γιαγιάδων της Ρωσίας πλέον. 2 ώρες ο βάτραχος αυτός του Μάρξ εφιάρει από το βήματος του αμφιθεάτρου. Κανείς δεν τολμούσε να πει τίποτε απολύτως. Στο τέλος, να και ένας. Πόσο αγαπώ τον ένα. Αγαπώ τον ένα όταν μέσα σε ένα κύμα πελώριων ανθρώπων, απίστων και αθέων, έχει το θάρρος να πει ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Ένας φτάνει. Να είναι ζωντανός χριστιανός, διαλύει τα συγκροτήματα των απίστων και των αθέων. Παρουσιάσει λοιπόν ένας χωρικός Ρώσος και ζήτησε από τον κομισάριον αυτόν, τον ινστρούκτορα αυτόν, τον ρήτορα αυτόν του Μαρξισμού, ζήτησε να ομιλήσει. Δυσφόρησε ο ρήτορας πώς παρουσιάσει αντίρρησης μέσα στο ακροατηριό του. Αλλά εκείνος ο χωρικός επέμενε και τον ρωτάει πόση ώρα θα μιλήσεις. Εσύ ομίλησε 2 ώρες. Εγώ, λέει, θα μιλήσω ούτε ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό θα ομιλήσω. Μάλιστα, λέει, ένα λεπτό, ορίστε, ανέβα. Ανεβαίνει επάνω και μόλις ανέβηκε επάνω ο χωρικός ο Ρώσος έκανε κανονικό στο σημείο του σταυρού του και μετά σε ρωσική γλώσσα εφώναξε «Χριστός Ανέστη». Μόλις εφώναξε «Χριστός Ανέστη», ολόκληρο το αμφιθέατρο εσύστη από το «Χριστός Ανέστη». Όπερε δείξει. Φτάνει ενώ Χριστός Ανέστη, ενός χωρικού Ρώσου, να διαλύσει όλο το συγκρότημα της αθειίας και απιστίας. Το άλλο Χριστός Ανέστη, το σύγχρονο στην υπεργενάνο μας, το είπε ένας εργάτης. Ένας εργάτης ταπεινός. Ένας εργάτης πολύτεκνος που έχει 5 παιδιά. Ένας εργάτης τίμιος και ειλικρινής. Ένας εργάτης παρακαλώ. Εμείς κοινωνούμε μια φορά το χρόνο. Αυτός κοινωνάει κάθε πρωί. Σκόνται τη νύχτα προτού να πάει στην εργασία του και κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων με τα βαθυτά της ρεσυγγύησης. Μακάρι οι παπάδες και οι δεσποτάδες να πιστεύαμε όπως πιστεύει ο εργάτης αυτός, ο Λαχ Βαλέσα. Λοιπόν, τι έκανε, είναι γνωστά αυτός. Συνεκρόνησε και συγκρονίζει ολόκληρον την Πολωνία. Όχι ένας, όχι δύο. 1 εκατομμύριο λαός στη Βαρσοβία εσχημάτισε τεράστια διαδήλωση χωρίς τάγκς, χωρίς αεροπλάνα, χωρίς τίποτα, διότι παράνω των τάγκς και των αεροπλάνων και των υποβρυχίων και των πυράβλων είναι κάποια άλλη δύναμη, καραστία δύναμη η πίστη. Και βαδίζει αυτός προς τα εμπρός και κρατεί πελώριων σταυρών, σύμβολων του θάρρους, της παρησίας και της αληθείας. Τέτοι ο ένας λοιπόν στη Μόσχα χωρικός είπε Χριστός Ανέστη. Ο άλλος εκεί στη Βαρσοβία υψώνει των πελώριων σταυρών και νικά τα σύμβολα του ψεύδου και της απάτης. Δέτε το άλλο, ένα παλικάρι 20 ετών, δεν το γνωρίζω. Αν ήταν μπροστά μου, θα τον παρουσίαζε ενώπιόν σας να φιλήσουμε τα σαγίους του πόδας. Πού? Στην Αλβανία. Εδώ κοντά μας. Αβαδίσαμε λίγα χιλιόμετρα και περάσαμε τα σύνορα, γειτονεύαμε με την Αλβανία. Εκεί στην Αλβανία, όπως και άλλοτε είπα, επικρατεί το πλέον άθεον συγκρότημα του κόσμου. Υπό Ευερχόντζαν. Πουθανά της γης. Δεν υπάρχει τη αύτη καταπίεσης της θρησκευτικής ελευθερίας όπως υπάρχει μέσα στα Τύρανα και στην υπόλοιπη Αλβανία. Εκεί βαπτίσεις απαγορεύονται. Εκεί κηδείες εκκλησιαστικές απαγορεύονται. Εκεί γάμοι απαγορεύονται. Εκεί ονόματα χριστιανικά απαγορεύονται. Εκεί εκκλησίες κλειστές. Στο Αργυρόκαστρο, στην Κοριτσά και στα άλλα μέρη όπου εκεί εκκυμάτισε ελληνική σημαία και ψάλισαν δοξολογία προς τον ύψιστον επί την ελευθερώση των πόλεων, είναι κλειστές τώρα και έχουν γίνει μουσεία ή κέντρα διασκεδάσεων ή κινηματογράφη. Εκεί λοιπόν, στην χώρα αυτή του Χόντζα, που δεν επιτρέπεται τίποτε απολύτως, και τώρα τις άγιες αυτές ημέρες, κάτω στα υπόγεια των οικειόντων, ανοίγουν χαμηλά τα ραδιόφωνα. Πόσοι παρακαλώ, για μετρήστε, πόσοι παρακαλώ, 300.000, μάλιστα 300.000, ελληνισμός αθάνατος, ακμαίος, που έχει τις ρίζες του μέχρι του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Λοιπόν, παιδιά και εγγόνια του Αγίου Κοσμάτου Εντολού πνευματικά είναι εκείνοι Ορθόδοξοι. Αυτοί λοιπόν τις Άγιες ημέρες ανοίγουν τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης των Αθηνών και ακούν σιγά σιγά, σιωπηλά με δάκρυα στα μάτια το Χριστός Ανέστη. Μάλιστα. Και κάτι άλλο ακόμα συνέβη. Τι συνέβη? Στα Τύρανα μπροστά στον Ευερχόντζα
ένα παλικάρι 20 ετών είχε το θάρρος την ημέρα της Αναστάσεως να πετάξει τα πόδια του Χαβέρ Κόντζα τα τσόφλια των κόκκινων αυγών της Αναστάσεως. Ο πατρίς, ο μεγαλείων, ο Ελλάς αθάνατος. Ένα παιδί εξερτηρίζει μια ολόκληρη ιδεολογία και δεν υπολογίζει τίποτα. Τώρα εμείς τρώμε τα αυγά χωρίς να έχουμε την βαθύ συνείδηση της αξίας την οποία έχει η πίστη σημών. Εκείνος όμως ετόλμησε ενώπιον τυράννων, ενώπιον καθεστώτος που τιμωρεί δια θανάτου και διαφυλακίσεως και εξορίας να βροντοφωνήσει το Χριστός Ανέστη. Ταύτα αγαπητοί μου λέγομαι, γιατί λέγομαι. Διότι δυστυχώς υπήρχε χάμνωσης του εθνικού και θρησκευτικού συναισθήματος. Όπως έλεγα και στον Πρωθυπουργό που με επεσκέφτη στη Μητρόπολη, ότι πέραν στην Αλβανία υπάρχει ένας κόσμος. Το κράτος μας ενδιαφέρεται δια εμπόριων, ενδιαφέρεται δια οικονομικά σχέσεις, ενδιαφέρεται δια πολιτιστικά σχέσεις, ενδιαφέρεται δεν ξέρω για άλλα πράγματα. Ενώ θα έπρεπε κατεξοχήν να ενδιαφέρεται δια ένα και μόνον για την πίστη των πατέρων μας. Και ενώ τα παιδιά στην Αθήνα, οι φοιτητές, δεν τα κατηγορώ, κάνουν διαδηλώσεις και σπάνε τζαμαρίες, διότι εκτύπησε ένα στη χειλή ή δεν ξέρω πού αλλού, μακράν της γης, εδώ, ενώ σφαγιάζονται τα δικαιώματα της ελευθερίας 300.000, εάν υπήρχε σθένος και παρησία και συνείδηση, έπρεπε εμείς ένα τελεσίγραφο στο Ιβερχόντζα. Οι Αγίες Εκκλησίες ή θα αποθάρουμε όλοι υπέρ πίστος και πατρίδος. Αλλά δυστυχώς ουδε μία φωνή να ακούεται. Δες και Ελλάς είναι εμπόριο. Δες και Εμπαλάς είναι μόνον είναι μονάς και χρήματα και οικονομικοί σύμβολοι. Πέραν τούτου δεν υπάρχει η Ελλάς, η αιωνία και ακατάλυτος Ελλάς. Δεν πολιτικολογώ, αλλά εκφράζω την πικρία μου. Διότι εδώ καθημερινώς έρχονται από τα σύνορα άνθρωποι και μας διηγούνται τα μαρτύρια και την καταπίεση της θρησκευτικής συνειδήσεως, η οποία πουθενά γης, ούτε στη Ρωσία, ούτε στη Βουλγαρία, ούτε σε κανένα άλλο μέρος της γης, γίνεται εις βάρος 300.000 Ελλήνων χριστιανών Ορθοδόξων. Είναι λυπηρόν, γι' αυτό σας είπα, ότι εντός μηνός, αν θέλει ο Θεός, και νωρίτερο και βραδύτερο, θα καλέσουμε ολόκληρο την πόλη της Φλωρίνης, όπου υπάρχουν δύο σύλλογοι βοηθοπολιτών, να διαμαρτυρηθούμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων, και να γίνει απαρχή μιας εκστρατείας υπερευθερίας των δούλων τούτων αδελφών μας. Σήμερα ας δοξάσουμε τον Θεό εμείς εδώ. Ας τον δοξάσουμε, διότι υπό ελευθερία και υπό δημοκρατικό πολίτευμα εορτάζουμε τα Αγίας αυτά σήμερα. Ας τον ευχαριστήσουμε τον Θεό. Εν ειρήνη και αγάπη εορτάζουμε τα σήμερα αυτά και ας παρακαλέσουμε τον Θεό και ας στρέψουμε τα βλέμματά μας προς την Κύπρο, την μαρτυρική Κύπρο, όπου εκεί ένα μέγα μέρος της Κύπρου υποφέρει κάτω από τα πέλματα, βασανίζεται και τελαπωρείται κάτω από τα πέλματα των οδών του Ατήλα. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό. Έχουμε κι εμείς την ευθύνη. Και η Βόρειος Ήπειρος θέλει το ελευθέρα και η Κύπρος ελευθέρα. Δεν είναι κατάλληλος η θέση εδώ πέρα να μιλήσω. Ούτε θέλω να πολιτικολογήσω, αλλά και η Βόρειος Ήπειρος και η Κύπρος θέλει το ελευθέρα. Εάν. Τέσσερα εάν υπήρχαν. Τα εάν αυτά έσβησαν στον αιώνα του λυσμού και του πατρικέ της καπηλείας των νερών και των οσίων. Ας ευχηθούμε στον Θεό να μην είναι μακράνη η μέρα κατά την οποία τόσο στην Βόρειο Ήπειρο όσο και κάτω ή στην Κύπρο, την μαρτυρική μας Κύπρο, να κυματίσει γαλλολεύκος. Και όλος λαός, όλοι οι πατρίς, ηνωμένα τα τέκνα της, βορρά και νότου, δύσεως και ανατολής, να υμνούν και να δοξολογούν τον Κύριον εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είπεν ο Κύριος, τούτο έστε εις μαρτύριον ημίν. Σήμερον ευσεβές εκκλησίασμα έαρ μυρίζει. Σήμερον εορτή και πανήγυρης. Σήμερον εορτή του Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος Γεώργιος είναι ένας Άγιος από τους πλέον δημοφιλείς Αγίους της πατρίδος μας. Δηλαδή Άγιος που τον αγαπάει πολύ ο λαός μας. Όχι ένα και δύο και σπάνια ονόματα ο άντρες έχουν το όνομά του, αλλά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδων ανδρών παίρνουν το όνομα του Αγίου Γεωργίου. Δεν υπάρχει σήμερα σπίτι στην Ελλάδα που δεν έχει, να μην έχει κάποιον Γεώργιον συγγενή. Και είναι τόσο δημοφιλές το όνομα του Αγίου Γεωργίου, ώστε ακόμα και γυναίκες που είναι σπάνιων, παίρνουν και αυτοί το όνομα
του Αγίου Γεωργίου λέγονται Γεωργία. Και εξοκλήσα και παρεκκλήσια γεμάτα σκορπισμένα βοράν και νότο Ανατολάς και Δύσεως στην πατρίδα μας υπάρχουν επωνόματι του Αγίου Γεωργίου. Και χωριά ακόμα στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Ήπειρο και αλαχού των νήσων έχουν το όνομα του Αγίου Γεωργίου. Και αυτό ακόμα το σπουδαιότερο απ' όλα, ότι ο ένδοξος ελληνικός στρατός των πεζικών, η βάση του στρατεύματος, εορτάζει την εορτή του Αγίου Γεωργίου, έχει ως λάβαρον, ως προστάτην, ως πρόμαχον των Άγιων Γεωργίων. Και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αλλά και οι Σέρβοι, και οι Ρουμάνοι, και οι Βούλγαροι, και οι Ρώσοι, παντού όπου είναι εξαπλωμένη η Ορθοδοξία μας, το όνομα του Αγίου Γεωργίου τιμάται πρεπόντος. Το δε περίεργο είναι ότι και έξω ακόμα του Ορθοδόξου κόσμου, ο Άγιος Γεώργιος έχει μεγάλη τιμή. Απόδειξη η Αγγλία, που είναι άλλων ορθόδοξων έθνος, τιμά τον Άγιο Γεώργιο. Και μάλιστα το νόμισμα του εθνικών, η λύρα της, ονομάζεται οι λύρες αυτές, τα τριάρχοντα αργύρια του Ιούδα, έχουν και αυτές όνομα στη λαϊκή γλώσσα, δεν το ήξερα, στην Κοζάνη το έμαθα αυτό, που κάποτε άκουσα δύο ανθρώπους και κουβεντιάζαν, λέει, έχεις αγιόρδιδες καλβαλάριδες, καγιόρδιδες καβαλάριδες. Εγώ δεν καταλάβαινα. Τι λες, τι εννοείς, λέω. Δεν καταλαβαίνω, λέει. Εννοώ τις λύρες, διότι πίσω η λύρα, στο όπιστο μέρος της λύρας, είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Γεώργιος. Ακόμα δε και πέραν του ωκεανού, του Ατλαντικού ωκεανού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος. Ένα μόνο υπενθυμίζω ότι ο πρώτος σπουδαίος εκείνος κυβερνήτης, ο θεμελιωτής του Αμερικανικού πολιτισμού, ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ονομάζεται ο Άσιγκτον Γεώργιος. Είναι λοιπόν παντού το όνομα του Αγίου Γεωργίου και τον εορτάζουμε και εμείς εδώ στο ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου Φλωρίνης. Ποιος είναι το Άγιος Γεώργιος? Ολίγα την άθα πω, υπενθυμίζω παλαιότερα την ομιλία μου που έκανα εδώ στο ναό, ότι ο Άγιος Γεώργιος εγεννήθη εις την μικρά Ασία των λίκνων του χριστιανισμού, όπως λέγει δάσκαλος και πατήρ της Εκκλησίας μας. Εγεννήθη εις τα λησμόνητα χώματα της Καπαδοκίας. Εγεννήθη εις την χώρα εκεί όπου έζησε και έδρασε ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος. Συμπατριώτης του Μεγάλου Βασιλείου είναι ο σήμερον εορταζόμενος Άγιος. Έτυχε ή το ευνοία, ήταν εύνοια Θεού το ότι γεννήθη μέσα σε σπίτι χριστιανικό. Τι ευλογία είναι αυτό? Σπάνιο σήμερα πράγμα. Κατηγορούμε τα παιδιά, αλλά εγώ αμφιβάλλω αν μέσα σε χίλιες οικογένειες σήμερα μια οικογένεια όντως χριστιανική, όπως ήταν η οικογένεια του Μοριά της Στερεάς Ελλάδος, όλων των μερών που ζούσαν και ανέπνεαν εν αυτό ζώμε και κινούμεθα και εσμέ. Είχε λοιπόν το ευτύχημα ο Άγιος Γεώργιος να γεννηθεί μέσα σε χριστιανικών περιβάλλον. Ο πατέρας του μάρτυρας για την παράδοση, η μητέρα του ευσεβεστάτη. Αυτή λοιπόν η μητέρα επίτευσε μέσα στην καρδία του μικρού Γεωργίου το δέντρο της πίστεως. Και ό,τι φυτεύει η μάνα δεν το ξεριζώνουν χίλιοι δαίμονες. Βαθιά μέχρι τα γεραματά μας, μέχρι τον τάφο, τα λόγια της μητέρας μας και της γιαγιάς σας γραμμάτου μένουν ριζωμένα βαθιά μέσα στα στήθη της ανθρωπότητος. Και αυτός λοιπόν τέκνων ευσεβούς οικογενείας ήτο. Όταν έγινε 18 ετών, κατετάκι εις των στρατών ο Άγιος Γεώργιος. Αθλητικόν το ανάστημα, γενναίος το πρόνημα, χαλίδινος στα νεύρα, εν ουρίς διέπρεψε εις κυράς μάχας εναντίον των Περσών και των Βαρβάρων και από βαθμόν εις βαθμόν προαγόμενος καταξία έφτασε εις τον νότερο βαθμό του χιλιάρχου, του στρατηγού σχεδόν, και μετά έγινε και κόμις. Και ήτο ένα από τα διαπρεπέστερα στελέχη των λεγεώνων της κρατεάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κανείς δεν γνώριζε ότι είναι χριστιανός. Το έχει μυστικό βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Είναι πολλοί που έχουν μέσα χριστιανισμό και νομίζεις ότι είναι άθεοι και άπιστοι, αλλά ξαφνικά σε μια στιγμή που ζυγίζει ώρες ομολογούν παρησία την πίστη τους. Έτσι και ο Άγιος Γεώργιος, που εφαίνεται απλώς ένας αξιωματικός αδιάφορος για την πίστη των πατέρων του, ξαφνικά ήρθε στιγμή που η φωνή του έφτασε μέχρι τα άστρα του ουρανού. Πώς έγινε αυτό?
πώς έγινε, λέγει η ιστορία, ο βίος του Αγίου, ότι στον θρόνο της Ρώμης ανήλθε τέρας θηρίων αγριότερων λέοντων και τίγριων, διότι δεν υπάρχει άλλων αγριότερων θηρίων από τον άνθρωπο. Και ιδίως, για να κάνω μια παρέκβαση, το θηρίο σήμερα δεν είναι όπως είναι των Έρων και οι άλλοι τύραννοι που είχαν απλώς μαχαίρα και τόξα. Σήμερα το θηρίο είναι, παρακαλώ, επιστημονικό. Ο Νέρον ήθελε να έχει μια μάχαιρα, ήθελε να έχει μια κεφαλήνη ανθρωπότης για την αποκόψη διεμιάς μαχαίρας. Σήμερα το επιστημονικό θηρίο, το αγριότερο θηρίο, ανεβαίνει ψηλά 5-6 χιλιάδες χιλιόμετρα, ένα κουμπί, ακουμπάει ένα κουμπί και πίπτει κάτω, Θεέ μου, Θεέ μου. Μια ολόκληρη πόλη εξαφανίζεται. Θηρίων επιστημονικών. Φοβερό. Πρέπει να θρυνούμε, διότι ζούμε. Σε προτιμότερο να ζούσαμε στην εποχή των σπηλαίων και της κατωκατωτέρου πολιτισμού των πρωτογόνων, παρά τώρα στον σημερινό πολιτισμό, ο οποίος έχει υπέρ την κεφαλή του κρεμασμένη την δαμόκλειον σπάθη της πυρηνικής ενεργείας. Λοιπόν, είχε κρυφό μέσα, αλλά στην εποχή εκείνη της Ρώμη ανήθεη στον θρόνο των Κεσάρων ένας απέσιος άνθρωπος, θηρίου αγριότερος, όπως είπα, όνομα Δικλειοτιανός. Αυτός εμίση πολύ των χριστιανισμών και αυτός είπε ότι εγώ θα ξεριζώσω από όλη Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότων, πανίχνος χριστιανισμού. Εντός ολίγου δεν θα υπάρχει χριστιανισμός. Αυτό εκαυχήθη και διέταξε γενικών διωγμάτων και συλλαμβάνοντα κατά χιλιάδες οι χριστιανοί, μόνο το έγκλημα ότι ονομάζονται χριστιανοί. Τότε όταν είδε το φαινόμενο αυτόν, άδικοι άνθρωποι, αθώοι, άγγελοι, σαν άγγελοι ζούσανε, με αγάπη και στοργή, να οδηγούνται εις τα κριτήρια και να καταδικάζονται εις θάνατον και εις άλλες τιμωρίες, τιμωρίες, τότε μέσα η σύνδεση του αγνού αυτού αξιωματικού εξηγέρθη και ενεφανίστη στα δικαστήρια και υπερίσπιζε ως άλλος συνήγορος στα δίκαια των χριστιανών. Και από αυτό την συνηγορία που έκανε υπέρ των χριστιανών οδηγήθη ενώπιον του επάρχου, του διοικητού της εκεί της χώρας εκείνης της επαρχίας και ρωτήθηκε ένα ερώτημα. Τώρα σε ρωτήσω, είστε χριστιανοί? Με μεγάλη ευκολία θα απαντήσετε. Με μεγάλη ευκολία, είμαι χριστιανός. Χριστιανοί της ταυτότητας. Τότε το ερώτημα ήταν φοβερό. Φοβερό το ερώτημα, είσαι χριστιανός? Εάν έλεγες όχι, έζησες τη ζωή σου, την ωραία σου ζωή. Λοιπόν, εάν έλεγες όχι, τότε εκείνο το όχι το επλήρωνες με το αίμα σου. Τότε ήταν οι χριστιανοί οι πραγματικοί. Και θα έρθω, προφητεύω, αμαρτωλός εγώ επίσκοπος, πιστεύουν στο Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη ότι θα αλλάξει η ρόδα του κόσμου. Και θα βρεθόμεν προφαινομένων καταπληκτικών, κατά την οποία είναι ορδέ του Αντιχρίστου προσχέρος τονίζω, θα κυριαρχήσουν επάνω στον πλανήτη. Και τότε θα τεθεί στον καθένα μας το ερώτημα, είσαι χριστιανός? Λοιπόν, ερωτήθηκε, τέθη το ερώτημα εις τον Άγιον Γεώργιον, είσαι χριστιανός? Και απήντησε σταθερός και ακλονίτος, είμαι. Είσαι εσύ λοιπόν, εκρύβεσαι τόσο καιρό, εσύ ο αξιωματικός, ο ανώτερος, εις τον οποίον η πατρίς, το έθνος, η Ρώμη, η κοσμοκράτορα είχε αναθέσει τι ούτων τι νό. Είναι στιγμή ηρωικέ αξιωματικών που εθυσίασαν τα γαλόνια τους μπροστά στην φωνή της συνειδήσεως, η οποία είναι προτιμότερο να είσαι ένας απλός στρατιώτης με συνείδηση να βγει, παρά να είσαι αρχιστράτηγος με συνείδηση πονηρά και διαστραμμένη. Δεν είναι το αξίωμα, δεν είναι ο βαθμός, αλλά είναι το συνειδός, είναι ο άνθρωπος, είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Υπράνω όλων είναι αξιοπρέπεια και συνείδηση και η τιμή του ανθρώπου. Είμαι χριστιανός. Αμέσως στη βαρέ χείρα λεγοναρίων τον άρπαξαν, του αφήρισαν τα εμβλήματα του μεγάλου του αξιώματος. Και οδηγήθηκε κατόπιν ενώπιον του Αυτοκράτορος και εκεί πάλι με παρησίαν θαυμαστή ομολόγησε την πίστη του εις τον Χριστό. Και ξεπλάγει ο Διοκλητιανός ότι ένα τιούτον στέλεχος που διέπρεψε εις κυράς μάχας κατ' των Περσών και Βαρβάρων ότι ήταν ο Χριστιανός. Και τότε άρχισε ένα μαρτύριον, ο φρικαλαίων μαρτύριον που προκαλεί την φρίκιν εις πάντα ο οποίος τον διαβάζει και περιέχει στοιχεία τα οποία φαίνονται απίστευτα. Αλλά δια εκείνο ο οποίος πιστεύει στον Χριστό και στο Ευαγγέλιο και στο υπερπέρα, δι' αυτόν τα πράγματα έχουν διαφορετικά. Ερήφθη εις φυλακήν σκοτεινήν και απεσία. Αυτό, ερήφθη εις κάμινον από ασβέστη που έβραζε. Επάνω στο στήθος του ετέθη λίθος σχηρό, βαρύς λίθος που επίεζε το στήθος του ώστε δυσκόλως ανέπνεε.
Τον έβαλε, τον εφεφόρεσαν παπούτσα σιδερένια που εκοκίζαν από φωτιά από το καμίνι, γιατί τον εγκάσαν να περιπατήσει. Τον έβαλαν στον τροχό, απέσιον τότε όργανων εκτελέσεως βασανιστερίων της εποχής εκείνης, και όσο εγύριζε ο τροχός με τας λεπίδας γύρω από τον τροχόν, ετεμαχίζοντο και οι σάρκες τον κέρε το αίμα του, έμεινε σταθερός. Προς στιγμή, υπάρχουν και τι άλλα παραδείγματα, μη παρασενεύεστε και στους βίους των Αγίων, διότι οι Άγιοι δεν είναι βλάκες, είναι επιέστατοι. Διπλωμάτες δεν τους ονομάζω, διότι είναι πονηρών. Διπλωμάτες είναι ψεύτες και πατεώνας. Το μεγαλύτερο ψεύδος σήμερα για ανθρωπότης οδηγηθεί στο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θα οδηγηθεί αυξετίως διπλωμάτης. Διπλωματία ίσον υποκρισία, διπλωματία ίσον προσωπείων, δημοκρατία ίσον απάτσια, δημοκρατία ίσον δαίμονας. Ας, όπως ο δαίμον υπάτησε την Εύα εν το παραδείσο, ούτω πως και στην διπλωμάτε Ανατολής και Δύσεως και ιδίως της Ανατολής, εκεί πλέον το ψεύδος έχει ενταχθεί εις επιστήμην ολόκληρο. Έπραξε λοιπόν κάτι το οποίο ήταν επιές. Προσεποιήθη προς τιμήν ότι θα θέλει να πάει να προστινήσει τα είδωρα. Ω, χαρά που αισθάνθη ο αυτοκράτορας. Χαρά που αισθάνθησαν όλοι ότι εκάμφθη επιτέλους από τα βάσανα της πλεπετίας και θέλει να μεταβεί εις τον ναό. Τον οδήγησαν λοιπόν εις τον ναό, τον λαμπρότερο ναό της επαρχίας του, εις τον ναό όπου υπήρχε το άγαλμα χρυσούν, παρακαλώ άγαλμα, του Απόλλωνος. Και με σαλπιγκτές σάλπισαν και μαζεύκαν κόσμος, άπειρος κόσμος, για να είδει έναν τον Γεώργιο να ομολογεί πάλι να πιστεύει στα είδωλα. Όταν έφτασε, εγωνάτισε. Τι έκανε? Ω Θεέ μου, απίστευτα φέρονται αυτά στην γενεά των απίστων και ληστών και ορθολογιστών ανθρώπων, αλλά είναι γεγονότα. Ότι έκανε το σημείο του Σταυρού. Κάναμε κι εμείς το σημείο του Σταυρού χιλιάκης, αλλά δεν βλέπουμε θαύμα. Αλλά δεν έχει σημασία μια φορά να κάνεις το σταυρό σου, αρκεί να τον κάνεις εκ βάθους ψυχής, πιστεύονες τον Θεάνθρωπο νησούν και στην αρνία κάνεις, κατεβάζεις τα άστρα κάτω στη γη. Έκανε το σημείο του σταυρού και αμέσως έκανε το σημείο του σταυρού. Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, δικαίωμά τους. Εμείς πιστεύουμε ότι αμέσως τα γάλματα σεισμός έγινε μέσα στον. Πέσανε όλα τα γάλματα, ετεμαχίσαν, κονιορτοποίησαν, στάχτη γίνηκανε. Τότε λέει, τότε ειδώντες το θαύμα, όπως λέει το Ευαγγέλιο, εκατονταρχοί στρατιώτες, νέοι εκατόνταρχοι και στρατιώτες των Ρωμαϊκών λεγιώνων, επίστευσαν εις τον Χριστό. Ακόμα δεν επίστευσε και η σύζυγός του, η εκλεκτή Αλεξάνδρα. Και όλοι εμαρτύρησαν. Ο ένας εγέννησε χιλιάδας. Και ούτων είναι το μαρτύριο. Τέλος δε, απόσπασμα στρατιωτών τον οδήγησε πλέον απλών οπλίτην, άνευ αξιωμάτων, άνευ εμβλημάτων. Αλλά έχουν την δόξα του μαρτυρίου και του μεγαλείου του χριστιανισμού. Οδηγήθηκε έξω εις τους αγρούς και εκεί ίστραψε το ξύφος του Δημίου και το μεν η μεν κεφαλή του έπεσε αιμόφυρτος επί της γης, για να γίνει πηγή αμάτων και θαυμάτων, η δε ψυχή του λευκή ως ηχιών, λευκή ως περιστερά, ανήθε εις τα ύψιστα βώματα της αιωνίου μακαριότητος. Αυτός είναι με δύο λίγων ο βίος του Αγίου Γεωργίου. Μεγαλομάτης ονομάζεται. Τι πρέπει να κάνουμε? Απλώς να σπαζόμαστε την εικόνα του, αυτό είναι το ευκολότερο. Απλώς να ανάβουμε κυρία, να εορτάζουμε σήμερα που εκατοντάδες μέσα στην πόλη μας εορτάζουν Άγιοι Γεώργοι και μόνο την ημέρα αυτή εμφανίζονται ως κομίτε εδώ εις τον αιών του Αγίου Γεωργίου. Όχι αγαπητοί μου, κάτι άλλο πρέπει να πράξουμε. Δεν το λέω εγώ, το λέγει ο συμπατριώτης του Μέγας Βασίλειος. Τι λέγω ο Μέγας Βασίλειος ο συμπατριώτης του? Ότι εορτή. Εορτή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Εορτή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Ο εστί αναλυόμενον, ότι πρέπει και εμείς να βαδίσουμε επί τα ίχνη. Δεν είναι το διάφορος, σάρκα και οστέα είχε και εκείνος. Εκ του ιδίου φυράματος είτε και ο Άγιος Γεώργιος. Αν σας πω να μιμηθείτε έναν άγγελο και αρχάγγελο, θα μου πείτε εγώ είμαι άνθρωπος. Αλλά σας πω να μιμηθούμε τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Δημήτριο, και αυτοί ήταν μέσα από τα δικά μας αίματα και σπλάχνα τέκνα της γης του Αδάμ και της Εύας. Όμως έφτασε ο άνθρωπος εις μεγάλα ύψη αρετής και έγινε μεγαλομάρτης παγκοσμίου ακτινοβολίας ο Άγιος Γεώργιος. Να μιμηθούμε όχι στα θαύματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τα θαύματα τα οποία έκανε ο Άγιος Γεώργιος διέλειψη πίστεως, αλλά δυνάμεθα να μιμηθούμε και σε ένα σημείο καλό όλους σας εδώ όσοι εορτάζετε, σε ένα σημείο να μιμηθούμε τον Άγιο, και το σημείο αυτό είναι το σημείο της ομολογίας. Όπως δηλαδή εκείνος ομολόγησε το Χριστό παρησία, και εμείς λοιπόν ζούντες στον αιώνα αυτόν να είμαστε θαραλέοι ομολογητές της πίστεώς μας.
Εάν δεν ομολόγει, εάν ήταν μογκοθόδωρος, διότι οι περισσότεροι χριστιανοί είναι μογκοθόδωροι. Δεν μιλάνε, τίποτα. Κρυφά, εγώ λέει πιστεύω. Πιστεύω, αλλά ποτέ δεν ομολογεί. Και τον βλέπεις τον χιλιαστή, και τον βλέπεις τον μασόνο, και τον βλέπεις τον ρωτεριανό, και τον βλέπεις τον μαρξιστή, και τον βλέπεις τον άθιο. Να ομολογούν, η γλώσσα του να είναι πυρήνη. Και οι χριστιανοί που πιστεύουν στην αλήθεια να είναι μογκοθόδωροι, να μιλάνε ποτέ. Λες, ούτε γλώσσα τους έδωσε ο Θεός, ούτε ανούν τους έδωσε, ούτε καρδιά τους έδωσε για να ομολογούν τα μεγαλεία της πίστης. Εάν ο Άγιος Γεώργιος δεν ομολογούσε, θα προήγεται ακόμα ένα βαθμό παραπάνω, θα γινόταν στρατάρχη. Και μετά τα αυτά έζηγαινε το όνομά του, όπως έζησαν ονόματα στραταρχών Ναπολεόντων και Κεσάρων και άλλων μεγάλων αξιωματικών της ανθρωπότητος. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιο. Παρέν λοιπόν ομολόγησε, και όπως εκείνος ομολόγησε ενώπιον αυτοκρατόρων με κίνδυνο να θυσιαστεί, έτσι και εμείς να ομολογούμε. Μα πού μας δίνονται ευκαιρίες, σας πεθυμίσω μερικές ευκαιρίες. Μάλιστα, μάλιστα, μικρές ευκαιρίες που δεικνυόμαθα δειλοί, άνανδροι, ανάξιοι οπαδοί του εσταυρωμένου. Κάθισε στο τραπέζι, πας κάτω στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνεις σε ξενοδοχείο μέσα. Κανείς. Δεν κάνει. Ομοριά ο Θεσσαλία, ο στερεά Ελλάς, που το ψωμάκι το κρίθινο και το σιταρένιο ψωμάκι, μπαντισπάνι ήτανε, ενώ τώρα βούτυρο τρώνε καρκίνο γίνεται. Εκεί και πίστευαν, πραγματική πιστή στον αγώνα. Έκανε το σταυρό τους, ο πατέρας, ο αγράμματος, η γιαγιά, τα παιδιά. Το μικρό παιδί έλεγε το κύριε Λέισον, το βασιλεύ Ουράνιε. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκια. Έτσι ζούσε αυτή η φιλή, η ιστορική φιλή επάνω στον κόσμο αυτών, με ρίζας βαθυτάτες μέσα στο ορθόδοξο πνεύμα. Λοιπόν, τώρα κανείς δεν κάνει. Εσύ λοιπόν, μπρος, κουράγιο, σήκω επάνω και κάνω το σταυρό σου. Μη διάματα θα σε υποδεχθούν από όλα τα τραπέζια τα γειτονικά. Αλλά εάν δεν κάνεις το σταυρό σου, είσαι ψεύτικος χριστιανός. Δεν είσαι το θάρρος να κάνεις το σταυρό σου. Ο Χριστός γυμνός, όπως τον εγέννησε η Παναγία Θεοτόκος, εξετέθη επάνω στον Σταυρό. Και εσύ δεν έχεις την δύναμη και το θάρρος να ομολογείς τον Σταυρό, τον Χριστό. Θες άλλη ευκαιρία. Άλλη ευκαιρία. Λοιπόν, ευρύσεις έναν κύκλο ανθρώπων μοντέρνων, ανθρώπων σουραλιστών, ανθρώπων μαρξιστών, ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν πέρα από την ύλη και πέρα από το τομάριόν του και από τη σάρκα του και από τον στόχο αυτών, και έχουν ως σύνθημα φάγομε, πίωμε, αύριο παραποθνίσκομε. Και κοροϊδεύουν τα σύμπαντα, δεν αφήνουν τίποτε απολύτως. Και ζητούν να γκρεμίσουν την Αγία μας Εκκλησία. Εσύ άμα τους ακούς έτσι, να έχεις το θάρρος σου. Να έχεις το θάρρος σου. Να ομολογήσεις και να ελέγξεις και να κηρύξεις. Και είναι η θέση ένας εσύ να καταρρύψεις την πυραμίδα των επιχειρημάτων, των απίστων και των αθέων. Έχεις άλλη ευκαιρία ομολογίας. Ομολογία είναι να κάνεις το σταυρό σου. Ομολογία είναι να διαφωτίζεις τους άλλους του περιεχομένου της πίστεώς μας. Θέλεις άλλη περίπτωση. Βαδίζεις τον δρόμο σου και ακούς, τι ακούς. Ω Θεέ μου, γιατί στην πατρίδα μας αυτό το κακό να γίνεται, που δεν έπρεπε να ακούτε ούτε μία φορά βλαστημία. Και αν ακούετε μια φορά βλαστημία, έρχονται να χτυπούν νεκρικά όλοι οι κόδωνες των ναών, διότι δεν υπάρχει μεγάλη συμφορά. Αλλά το όνομα του Χριστού μας είναι μικρόν και ασήμαντον. Δεν πολιτικολογώ. Υβρίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δύο χρόνια φυλακή. Ναι, δεν λέγω να υβρίζουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, να τιμούμε τα αξιώματα. Αλλά εκείνο το οποίο προκαλεί σε μένα λύπη μέχρι δακρύων, όταν βλαστημίσει κανείς ένα άρχοντα, προσβάλλει αμέσως στην αρχία. Δύο χρόνια φυλακή. Πάει μέσα αυτό. Πάει χάθηκε. Αν βλαστημίσει τον Χριστό το Θεό και ο πρόεδρος δικαστηρίου χαμογελάει. Χαμογελάει. Έτσι. Και έχουν 100 δικηγόροι οι οποίοι κάνουν τη διάκριση ότι αυτός δεν βλαστήμησε εκ προθέσεως. Πράγμα το οποίο δεν εξετάζεται στις περιπτώσεις ύβριων πολιτικών αρχόντων. Αλλά εκεί υπάρχει μια διάταξη σπονιερά ότι αυτός έτσι από συνήθεια, ξέρω εγώ, με έβαλε ο διάβολος, ξέρω τι έκανε και βλαστήμησε και τιμωρείται με 10-20 μέρες. Λοιπόν, ακούς τον εσύ τον γείτονα, τον συνάδελφό σου, τον στρατιώτη, τον αξιωματικό σου, με συγχωρείτε Άγια, αγαπητοί, υπηρέτησα 3 χρόνια στο στρατό και έχω πολλά επεισόδια, τι αυτά, που με εξίωσε ο Θεός να ελέγξω ταγματάρχα, συνταγματάρχα, στρατηγούς, διότι καλοί μεν και γενναίοι αξιωματικοί, αλλά είχαν την κακή συνήθεια, εν ώρα πολέμου, καθήν στιγμή ο ιερέας των σταυρών, ανέβαινε τα ύψη των ωραίων και φώναζε υπερπίστος και πατρίδος, μερικοί δυστυχώς σε κακή συνειδία, σε εκπροθέσεως, σε βλαστήμου καπηλικό στρατεία. Βλέπεις λοιπόν τον στρατιώτη σου, βλέπεις τον επιδητή σου, εσύ ο έβλεπης, βλέπεις ο άλλος εδώ, στο γραφείο σου, τον συνάδελφό σου και βλαστημεί. Στοπ, τι βλαστημείς. Για να βλαστήμει τη μάνα σου, ήβριζε τη μάνα σου, για να τη μάνα σου την έλεγε μια λέξη που θέλω να την πω εδώ πέρα. Και καμία γυναίκα,
Καμία γυναίκα, εκεί πλέον διαφερμένη γυναίκα στην Ελλάδα, δεν τολμάει ο άλλος να την ευρύσει. Κι όμως τολμάμε να ευρύσουμε εκεί, η οποία όχι εν λόγες, όχι εν μύθες, αλλά εν πραγματικότητα απεδείχθη υπέρμαχος στρατηγός του γένους μας. Λοιπόν, βλαστημιώνος, λάβε την ευκαιρία σου. Και λέγει ο Χρυσόστομος, όχι εγώ ο αμαρτωλός επίσκοπος Κορίνθης, αλλά ο Χρυσόστομος, ακούς τον άλλο βλαστημάει, λέει, μαρτύρησον υπέρ του Χριστού. Και τι να κάνεις, συμβούλευσε τον. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Δεν ακούει, έχεις χέρια, έχεις γλώσσα, έλεξε τον. Έχεις χέρια, χτύπησε τον. Χέρι που θα χτύπησει βλάστημα θα γιάσει. Εάν τι ούτων συνεπώς ένοχοι, γιατί την βλαστημία που ακούετε δεν είναι μόνο αυτοί που βλαστημούν, και είναι άξιοι τιμωρίας και κατάρας από τον Θεό, αλλά είναι άξιοι και όλοι εμείς οι οποίοι απαθώς και αδιαφορώς ακούμε τέλος σήμερα. Σας είπα μερικά σε ευκαιρίες, τις οποίες μπορείτε να ομολογήσετε κι εσείς, όχι στην κλίμακα όπου ομολόγησε ο Άγιος Μεδαλομάρτης πάνε το όνομα του Χριστού, αλλά σε μικρά κλίμακα. Και όταν μάθαμε σε μικρά κλίμακα, τότε θα είμαστε. Ώστε όλοι μας υποχρέωση, το συμπέρασμά μας ομολογείται. Ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτό και πάνω των Αγίων, να μας ανδείξει πιστούς ομολογητάς, μιμητάς του Αγίου Μεδαλομάρτυρος Γεωργίου. Αμήν. Η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου χριστιανοί, η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξος, εθέσπισε, όρισε, όπως η μικρά περίοδος μεταξύ της εορτής, της επομένης εορτής των Αγίων Πάντων που εορτάσαμε την περασμένη Κυριακή και της εορτής των Αποστόλων, σε αυτό το μικρό διάστημα, ο λίγων ημερών, όρισε η Εκκλησία μας να γίνεται νηστεία. Είναι η μικρά και ελαφρά νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Και οι χριστιανοί που τηρούν τα θέσμια και τα πάτρια της Εκκλησίας μας τηρούν την νηστεία αυτή. Σήμερα είναι νηστεία, αύριο είναι κατάλυση του κρέατος. Έτσι εθέσπισαν οι πατέρες ημών την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Προς τιμή των Αγίων Αποστόλων ορίστη η νηστεία των Αποστόλων. Προς τιμή τους επίσης ορίστη αύριο και μεθαύριο θα εορτάσουμε την εορτή των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των λοιπών Αποστόλων τη μετεπομένη ημέρα. Προς τιμή των ψαλμοί και ύμνοι και δοξολογίε θα ψαλούν στην Εκκλησία. Προς τιμή των είναι ακόμα και ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο το σημερινό που ακούσατε στην Εκκλησία μας. Ας ρίψουμε μια ματιά στο σημερινό Ευαγγέλιο που σχετίζεται με το έργο των Αποστόλων. Για να νοήσουμε το Ευαγγέλιο σήμερα, πρέπει να έχουμε υπόψη, αγαπητοί μου, ότι όπως εδώ στην περιφέρειά μας, στην περιφέρεια των Πρεσπών, υπάρχει η ωραία λίμνη, η μεγάλη λίμνη των Πρεσπών, έτσι και κάτω στην Παλαιστίνη υπήρχε στην εποχή του Χριστού και υπάρχει μέχρι σήμερα μια μεγάλη λίμνη, η οποία ονομάζεται λίμνη της Τιβεριάδος η Γενισαρέτ. Στη λίμνη αυτή πέφτουν τα νερά του Ιορδάνου ποταμού. Είναι μια λίμνη χαριτωμένη. Το περιβάλλον τους είναι έξοχο. Σε αυτή τη λίμνη εργαζόντανε στην εποχή του Χριστού μικρά καΐκια, μικρά καράβια, ψαράδικα που έριπταν τα δείκνια των δεξιά και αριστερά άνω και κάτω οι ψαράδες και μάζευαν ψάρια. Αλίευαν τα ψάρια. Μεταξύ αυτών των αλιέων της Γαλιλαίας ήταν, το Ευαγγέλιο λέγει, και τέσσερες ψαράδες. Τα ονόματά των ήταν γνωστά μόνο σε ένα μικρό κύκλο ανθρώπων, τα ονόματα των Αποστόλων. Το ένα ελεγόταν Πέτρος, το άλλο όνομα ήταν Ανδρέας, το άλλο ήταν Ιάκωβος, το άλλο ήταν Ιωάννης. Σε ένα πολύ μικρό κύκλο γνωστά τα ονόματα αυτών. Αλλά τι βλέπουμε, ότι τα ονόματα αυτά των αλιέων, των ψαράδων της Γαλιλαίας, αυτά τα ονόματα έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο. Έγιναν παγκόσμια ονόματα. Τα ονόματα αυτά των αλιέων, των ψαράδων της Γαλιλαίας, εστίασαν τη δόξα στρατηγών, βασιλέων, αυτοκρατόρων της γης και ακούονται παντού. Χιλιάδες χριστιανοί παίρνουν από την ώρα του βαπτίσματος τα ονόματα των Αποστόλων αυτών. Και προς τιμή των Αποστόλων σε διάφορες πόλεις του κόσμου έχουν χτιστεί ωραία και μεγάλη εκκλησία. Αν πάμε στη Θεσσαλονίκη θα δούμε εκεί ότι είναι χτισμένη
είμαι η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Αν πάμε κάτω στην Πάτρα, την πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, εκεί θα δούμε ότι έχει χτιστεί τελευταίος ο ναός του Αγίου Ανδρέου, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ναός των Βαλκανίων. Και αν ταξιδέψουμε στη Ρώμη, εκεί θα δούμε μια άλλη εκκλησία που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, που χωρεί δεκάδες ανθρώπων μέσα, είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Και αν ταξιδέψουμε στο Λονδίνο, εκεί θα δούμε μια μεγάλη εκκλησία, τη μεγαλύτερη εκκλησία της Αγγλίας, όπως είναι η εκκλησία του Αγίου Παύλου. Και αν πάμε στη Δανία, στην Κοπενχάγη, εκεί θα δούμε ένα σύμπλεγμα μαρμάρινο έξοχων καλλιτέχνημα που αποτελείται από τους 12 Αποστόλους. Παντού τιμούνται οι Άγιοι Απόστολοι. Προς χάριν τον είναι η νηστεία των Αποστόλων. Προς τιμή τους είναι η αύριο και μεθαυριανή εορτή των. Τιμούνται. Αλλά για ένα το ερώτημα, γιατί τόση τιμή στους ψαράδες της Γαλιλαίας, τόση μεγάλη παγκόσμιος τιμή και υπόλοιψη στους ψαράδες. Τι έπραξαν αυτοί οι Απόστολοι ώστε η δόξα των να γίνει παγκόσμιο? Εκείνο που δεν κάναμε εμείς. Η απάντηση που είναι στο Ευαγγέλιο σήμερα είναι. Ποιο είναι? Από τα χίλια που μας λέει ο Χριστός, ούτε ένα δεν κάναμε. Ούτε ένα. Εκείνο που εδόξα στους Αποστόλους είναι ποιο? Υπακοή. Υπακοή στο Χριστό. Υπακοή στην δική πρόσκληση που απίφθινε προς αυτούς ο Χριστός. Τους έκανε μια ειδική πρόσκληση στους ψαράδες της Γαλλίας, ότι ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας κάνω ψαράδες των ανθρώπων. Όπως ρίπτετε τα δίκτυα στη θάλασσα και μαζεύονται τα ψάρια, έτσι θα σας κάνω παγκοσμίους διδασκάλους του κόσμου. Ποιος τα λέει? Ο Χριστός. Να πάνε πίσω του. Τι είχε ο Χριστός? Είχε τίποτα? Δραχμής του διάπη του δεν είχε. Ακτίμων ήτανε, άστρογος ήτανε. Κάτω από τον ήλιο δεν είχε στέγη, καμία στέγη. Τα πετεινά του ουρανού έωσε κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν είχε που την κεφαλή κλείνε. Κι όμως τους εκάλεσε κοντά τους. Ήταν εύκολο να πάνε κοντά του? Για να το καταλάβουμε αυτό, υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι και εμάς μας καλεί ο Θεός, μας καλεί ο Χριστός. Πότε μας καλεί? Κάθε Κυριακή. Όταν χτυπάνε οι καμπάνες, πρόσκληση είναι του Χριστού μας. Προσκυτήριον των Αγγέλων. Τι μας λέει? Δεύτε εις τους ναούς. Ελάτε εις τους ναούς. Πόσο καιρό μας κρατάει στους ναούς? Μια ώρα. Από τις 168 ώρες που έχει η εβδομάδα, μια ώρα μας φωνάζει εδώ στην Εκκλησία ο Χριστός μας. Να μείνουμε μια ώρα εδώ για να πούμε ένα δόξαση το δείξανε το πώς. Για να πούμε ένα ευχαριστώ από τα βάθη της καρδίας μας για μυρίες ευεργεσίες του Θεού. Για να πούμε ένα ελάστιτι με τον Μαρτωλό. Για να πούμε το μνήστι μου, Κύριε Αντιβασιλεία σου. Μια ώρα. Και εμείς ούτε μια ώρα δεν ερχόμεθα. Όπως έχετε παρατηρήσει, δεν έρχονται οι άνθρωποι που αρχίσουν τις διαλειτουργίες, αλλά στο τέλος πλέον. Ούτε μια ώρα δεν έχουν υπομονή να καθίσουν μέσα εδώ στην Εκκλησία του Χριστού μας. Αλλά οι Απόστολοι, όχι μια ώρα, όχι μια εβδομάδα, όχι ένα χρόνο, όλα τα χρόνια τους μείνουν κοντά στον Χριστό. Τα εγκατέλειψαν όλα. Εγκατέλειψαν το ωραίο περιβάλλον της λίμνης. Εγκατέλειψαν το ωραίο τοπίο. Εγκατέλειψαν, άφησαν τα δίκτυα των, τη μόνη περιουσία των, τη βάρκα τους. Αφήκανε πατέρα, μητέρα, συγγενείς, φίλους, τα πάντα και υπήκουσαν στον Χριστό. Και έμειναν κοντά του τρία ολόκληρα χρόνια. Και ήκουσαν την υπέροχη διδασκαλία του. Και είδαν τα υπέροχα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Και έγιναν και επίστευσαν στον Χριστό. Βέβαια είναι αλήθεια ότι σε κάποια στιγμή εκλονίστησαν όταν ο Χριστός, όταν τον συνέλαβαν τον Χριστό μέσα στη Γεστημανή, τότε αυτοί έγιναν άφαντοι, φοβήθησαν και έφυγαν. Αλλά όταν αναστήθη ο Χριστός εκ νεκρών, όταν ελήφθη στους ουρανούς, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιον, τότε οι Απόστολοι έγιναν πάλι λέοντες, πυρπνέοντες και σκορπίστησαν σε όλο τον κόσμο. Και εξεπλήρωσαν την εντολή του Χριστού. Προευθέντε στον κόσμο όλων και ρίξατε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και πού δεν πήγαν οι Απόστολοι? 12 Απόστολοι, πού δεν πήγανε? Περιόδευσαν την Παλαιστίνη, πήγανε στη Συρία, στο Λίβανο. Περάσανε το Λίβανο, φτάσανε πέρα στη Μικρά Ασία. Περάσανε πέρα στον Πόντο, στη Θράκη, στη Μακεδονία. Κατέβηκαν κάτω στην Αθήνα. Περιόδευσαν, πήγαν στην Κόρινθο. Από την Κόρινθο πήγανε στα Σπάτρα. Από την Πάτρα πήγαν στη Μάρτα, στην Κρήτη, στην Κύπρο, εφτάσανε μέχρι τη Ρώμη και από εκεί ακόμα μέχρι τον Ηρακλείο, μέχρι Γιβραλτάρ.
Κέρδασαν άλλοι, φτάσανε μέχρι τα Συνδίας, μέχρι Περσίας, μέχρι των πηγών του Νείλου ποταμού. Παντού ακούστηκε τα ρήματα του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Ποια τα όπλα τους? Όπλα άοπλες. Αυτό είναι το θαύμα το μεγάλο. Άοπλες. Δεν είχαν τίποτα. Τα πλούτη τους μηδέν. Η δόξη τους μικρά και ασήμαντος. Οι γνώσεις των ψαράδων. Εάν ζητούν μερικοί θαύματα. Το μεγαλύτερο θαύμα νομίζω είναι αυτό. Ότι με 12 Αποστόλους ο Χριστός με αλλής ανέτρεψε την οικουμένη ολόκληρον. Ναι, το θαύμα αυτό εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία. Και το τέλος των Αποστόλων όλοι μαρτυρικών θάνατων είχαν. Όλοι μαρτύρησαν για τον Χριστό. Και η δόξα των είναι αιωνία. Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων. Αυτή η εντολή, η πρόσκληση του Χριστού απευθύνεται σε όλους εμάς. Μέχρι σήμερα, μπα θα μου πείτε. Δηλαδή και εμείς πρέπει να πείσουμε τον πατέρα, τη μάνα, τα παιδιά, την οικογένεια, το επάγγελμα και να πάμε μακριά όπως οι Απόστολοι και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Αυτό μας καλεί ο Χριστός. Βεβαίως και αυτό μας καλεί ο Χριστός. Αλλά αυτό διότι και σήμερα, για να σκεφτείτε, το 1/4 της ανθρωπότητος, το 1 δισεκατομμύριο είναι χριστιανοί. Τα άλλα 3 δισεκατομμύρια είναι μακράν από τον Θεό. Δεν πιστεύουν εις τον Χριστό. Υπάρχουν δε και σήμερα μέσα στα βάθη της Αφρικής και μέσα στην Ασία και στην Αμερική ακόμα πέρα που είναι ερυθρόδρομοι, υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον ήλιο, τα φεγγάρια, τα ποτάμια, τις αγελάδες. Δεν διαβάσετε προχτές που έγινε στα Συνδίας? Ένα μεγάλο κράτος, 400 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, σκοτάδι, νύχτα, ολόνυχτα. Δεν είδατε τι συνέβη? Ότι ένα σιδηρόδρομος προχωρούσε επάνω στο σιδηρόδρομο, στη γραμμή, επάνω στην γραμμή του σιδηρόδρομου, και ο οδηγός, Ινδός που πιστεύει στην θρησκεία του, όταν είδε επάνω στη γραμμή μια αγελάδα, για να μην τη σκοτώσει, γιατί τη λατρεύουν την αγελάδα, την έχουν Θεό την αγελάδα. Δεν σκοτώνουν αγελάδα, δεν σκοτώνουν καμιά αγελάδα. Για να μην σκοτώσει την αγελάδα ο σιδηρόδρομος στο βαγόνι, έριξε το βαγόνι μέσα στο ποτάμι και πνίκανε 3.000 άνθρωποι. Σκοτάδι λοιπόν υπάρχει στον κόσμο ολόκληρο. Συνεπώς πρέπει να βρεθούν και σήμερα ψυχές εκλεκτές. Εκλεκτές ψυχές που να πάνε στην Ασία, στη Μικρά Ασία, κάτω στην Αφρική, μέχρι Ουγκάντας, μέχρι των πηγών του Άδου κλπ. Πάνε Γάλλοι, πάνε Άγγλοι, πάνε Γερμανοί, πάνε Ρώσοι, Ελλήνες! Α, οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι σκορπισμένοι. Σκορπισμένοι παντού 3 εκατομμύρια. Γιατί? Για το δολάριο. Για τα λεπτά. Για τα λεπτά. Λεπτά. Πάει ο Έλληνας μέχρι τα άκρα της γης. Να αποκτήσει, να αφήσει, να εργαστεί. Αλλά να πάει για τον Χριστό, ούτε ένας. Δέχτε ο πίσω μου και πίσω η μάσα αλλής ανθρώπων. Δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα προσώπων και αποστολικών τα οποία να μορφωθούν και να πάνε όπως πηγαίνουν άλλοι. Εκλεκτών οικογενειών. Παιδιά εκλεκτών οικογενειών της Ρώμης. Εκλεκτά παιδιά των Παρισίων. Εκλεκτά παιδιά του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης. Αφήνουν τα πάντα και φεύγουν μακριά και πηγαίνουν και γίνονται φορά των κροκοδίλων και των αγρινών θηρίων. Και αυτοί συνεχίζουν την πορεία του χριστιανισμού και είναι πράγματι οι Απόστολοι του Χριστού μας σημερινοί. Αλλά εγώ δεν σας λέγω να αφήσουμε εδώ τη Φλόρινα και να πάμε μακριά όπως οι Απόστολοι κάτω στην Αφρική, στα Συνδίας και στα άλλα μέρη και να εκκλήσουμε τον Χριστό. Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Τι άλλο? Ότι μπορεί να κάναμε να εκτελέσουμε την εντολή αυτή του Χριστού μέσα στο μικρό μας κύκλο. Να γίνουμε Απόστολοι του Χριστού, μικροί Απόστολοι. Είσαι μάνα, είσαι πατέρας, φώναξε τα παιδιά σου κάθε βράδυ, μόλις νυχτώσει, που γίνουν τα άστρα στον ουρανό, κάλεσε τα παιδάκια σου εκεί πέρα. Τι κοιτάς να τα ταΐσεις μόνο, να τα κάνεις γουρουνόπουλο, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς. Πες τους 5 λόγια για τον Χριστό, μίλησε τους για τον Χριστό, δίδαξε τους ότι παραπάνω από όλα είναι τον Χριστό. Μπα, κλειστά τα στρώματα. Κτηνώδης κατάσταση. Είσαι δάσκαλος, δείξε στα παιδιά ότι παραπάνω από την γραμματική και παραπάνω από την αριθμητική και από τα άλλα μαθήματα είναι ο διδάσκαλος ο Χριστός, μοναδικός διδάσκαλος. Είσαι αξιωματικός, πες στους στρατιώτες σου ότι ένας είναι ο βασιλεύς του κόσμου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έχεις φίλους, συγγενείς, μη είσαι μουγκοθόδρος. Θεέ μου, φουρεθήκαμε. Αν μετρήσει από το πρωί μέχρι το βράδυ,
το ράδι χιλιάδες λέξεις, εκατομμύρια λέξεις, ούτε μία λέξη το Χριστό. Τίποτα απολύτως, απολύτως. Χριστό. Όταν εβάφτισα τους Αθηνικάνους, ρώτησα τους Αφρικάνους, ακούσατε ποτέ μες στην πόλη που είστε 20-30 χρόνια να σας μιλήσει κανείς για το Χριστό? Ακούσατε ποτέ τη λέξη Χριστός? Τι μου λέει ένας έξυπνος Ατσίγκανος? Ακούσαμε τη λέξη. Πότε την ακούσαμε? Την βλαστημάνε. Μόνο βλαστήμια ακούεται ο Χριστός. Όχι ο σύμνος και δοξολογία εις τον κόσμο τούτο. Τίποτα απολύτως, απολύτως. Την ώρα αυτή λοιπόν που σιωπούμε, εμείς που σιωπούμε, τα παιδιά της νύχτας δουλεύουνε. Κυριαστές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μα το βράδυ είναι η γλώσσα τους, είναι συνεχώς ομιλία για τον Χριστό από σπίτι σε σπίτι. Πόσοι ήσανε? 10 ήσανε. Τώρα πώς είναι? 30.000 είναι. Γέννησε επίπτωση η Θεσσαλονίκη και σκόρπισαν παντού. Γιατί μιλάνε παντού όπου να μιλάνε για τον Χριστό. Τα παιδιά του Μάξ μιλάνε για τον κομμουνισμό. Τα παιδιά των Μασόνων μιλάνε για τη Μασονία. Τα παιδιά των Ερετικών μιλάνε για την Ερετική. Τα παιδιά των Χριστιανών, των Ορθόδοξων, τίποτα. Έρχονται εδώ στην Εκκλησία, κάθονται λίγο μέσα, βγαίνουν από την Εκκλησία, τέλος, λέει τέλος. Δεν έχουν την δραστηριότητα και ενεργητικότητα αυτή κλπ. Εάν έτσι, μικροί Απόστολοι λοιπόν, σημερινή ημέρα και αυριανή ημέρα, ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να γίνει ένας μικρός Απόστολος του Χριστού. Μικρός Απόστολος. Και αν δεν μπορείς να κερδίσεις 50, να κερδίσεις 25. Και αν δεν μπορείς να κερδίσεις 25, κέρδισε 20. Και αν δεν μπορείς να κερδίσεις 20, 10. Δεν μπορείς να κερδίσεις 10, 5. Δεν μπορείς να κερδίσεις 5, 1. Ποιος από εσάς, πέστε με όνομα του Ιησού του Ναζωραίου. Πέστε με όνομα του Ιησού του Ναζωραίου. Πέστε με όνομα του Ναζωραίου. Ποιον θέλετε κοντά στον Χριστό? Δεν είστε χριστιανοί. Δεν είμαστε χριστιανοί. Αλλήμον στον άνθρωπο εκείνο που δεν έφερε ένα στον Χριστό. Και όχι μόνο δεν φέρουμε στον Χριστό, τον σπρώχνουμε με τη δασκαλία μας, με τα έργα μας, με τη σκανδαλώδη ζωή μας μακρά από τον Χριστό. Αυτό μας διδάσκει λοιπόν το Ευαγγέλιο σήμερα. Δεν σας λέω να πάτε σας Ινδίας, ούτε κάτω στη χώρα της Αφρικής, ούτε πέρα στην Αμερική, ούτε πουθενά. Να μείνετε εδώ στον τόπο. Αλλά να είστε δραστήριοι, ενεργετικοί, να μιλάτε για τον Χριστό, να ζείτε για τον Χριστό. Αλλήμον, αλλήμον σε αυτόν, ο οποίος δεν έφερε έναν άνθρωπο στον Χριστό. Δείξατε μου έναν άνθρωπο. Δείξατε μου έναν άνθρωπο. Τα παιδιά του Μάρξ πέρανε στον Χριστό στο Μάρξ. Τα παιδιά των χιλιαστών πέρανε στον χιλιαστή. Τα παιδιά των Μασόνων πέρανε τα παιδιά. Τα παιδιά των Ατέων, εσύ τι χριστιανός είσαι? Γιατί σου έδωσε ο Θεός τη γλώσσα? Τη γλώσσα μου να στιμάς τον Χριστό? Γίνω λοιπόν η γλώσσα σας, τα έργα σας, τα χέρια σας, τα πόδια σας, η ψυχή σας όλοι, μικροί Απόστολοι. Όλοι μας. Και τότε όταν γίνουν μικροί Απόστολοι θα ανατείνουν καλύτερες ημέρες και η χώρα μας πάλι θα γίνει χώρα ιεραποστολική. Αμήν.